Είμαστε εδώ στο δεύτερο ημίωρο και τη σημερινή μα εκπομπή. 2-10-27-59-200, 2-10-27-59-300 τα τηλέφωνά μα για τι διπλέ προσκλήσει που έχουμε να σα δώσουμε και σήμερα. Και χαίρομαι πολύ γιατί καταλάβατε αμέσω ότι γίνεται χαμό. Μόλι με ενημέρωσε η Άννα ότι έχουμε δώσει πολύ μεγάλο μέρο των προσκλήσεων και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πάει να πει ότι μπήκαμε στη διαδικασία του χειμώνα. Και χειμώνα σημαίνει θέατρο, όχι χειμώνα ημερολογιακά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και σε ένα κλειστό χώρο, ρε παιδί μου, να πάμε να περάσουμε καλά. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε να δούμε θέατρο και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε να δούμε σε πολύ ωραίες παραστάσεις. Για δύο πολύ ωραίες παραστάσεις, μία για μικρούς και μία για μεγάλους, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Ναι. Το γιατί γράφω, το γράφω. Πάμε λοιπόν μία βόλτα μέχρι το θέατρο Αλκμίνη. Θα ξεκινήσουμε με την παράσταση που αφορά τους μικρούς και όχι μόνο φίλους και θα πάμε και, σε έτερη παράσταση στην συνέχεια. Οι δύο παραστάσεις όμως έχουν συνδετικό κρίκο. Την σκηνοθέτρια, την κυρία Ξανθή Ταβουλαρέα, που έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κυρία Ταβουλαρέα, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μας πετυχαίνετε εδώ στο θέατρο, είμαστε στις πρόβες, στις τελευταίες. Ωραία περίοδος αυτή, έτσι. Αχ, είναι καταπληκτική, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ακριβώς ένα βήμα πριν το δούμε να γίνεται. Είναι η πιο ίσως δημιουργική φάση αυτή. Όπως τα λέτε ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με το Αηδόνη το Αυτοκράτορα που ήδη έχει κάνει μία πορεία. Έχει κάνει, παίχτηκε πέρυσι, πάλι εδώ στο Θέατρο Αλκμίνη, άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Είναι ένα υπέροχο παραμύθι, είναι Hans Christian Andersen. Ένα παραμύθι έτσι που μιλάει για την ελευθερία, για την επιλογή, για την αγάπη που έδειξε το αληθινό Αηδόνη. Έχει τη μάχη μεταξύ αληθινού και ψεύτικου. Ένα παραμύθι με πολλές παραμέτρους, που έχει μια ιδιαιτερότητα σε εμάς ως παράσταση, γιατί παίζουμε μαζί με τα παιδιά. Μάλλον μαζί με όλους τους θεατές, όχι μόνο τα παιδιά. Πολλές φορές οι γονείς, ξέρετε, παίζουν περισσότερο τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί αυτή η ένωση γονιού-παιδιού και αυτή η συνδημιουργία, αν θέλετε, δεν μπορεί να μην σταματήσει και μόνο στην ώρα που θα είναι η θεατρική παράσταση, αλλά να τους δώσει και αφορμές για να συνεχίσουν, να πάνε και σε κάτι άλλο στο σπίτι, στην πορεία. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που λέτε, αυτό που μας έλεγαν και οι γονείς, ότι γυρνάνε στο σπίτι και επειδή παίζεται Σάββατο η παράσταση, όλο το Σαββατοκύριακο παίζουν σκηνές από το Αηδόνη. Παίρνουν πράγματα, αντικείμενα, παίζουν τα παιδιά, βάζουν τους γονείς μέσα, τους φίλους τους. Υπήρχαν οι γονείς που μας είπαν ότι τα παιδιά μου τα που γύρισαν πήραν τους φίλους τους και στήσαν όλη την παράσταση. Αυτό πραγματικά είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπουμε από όλοι μας, από τα παιδιά που έχουμε στον κύκλο μας, ότι από πολύ πολύ μικρή ηλικία, πραγματικά πολύ μικρή ηλικία, είναι με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό στα χέρια και η ζωή τους ουσιαστικά είναι μεταξύ εικονικής πραγματικότητας και πραγματικότητας. Το να βάλουν τη φαντασία τους και να παίξουν και να δημιουργήσουν και να δράσουν με όλες τις αισθήσεις τους, νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι τα παιδιά, παρόλο που η επιλογή τους είναι το τάμπλετ, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και νιώθουν πολύ καλά κάνοντας κάτι άλλο. Είναι αυτό, νιώθουν πολύ καλά. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Να νιώθουν πολύ καλά και να βλέπουν ότι καταφέρνουν πράγματα και μόνο τους. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η συγκεκριμένη παράσταση, κυρία Ταβουλαρέα? Εμείς όταν τη στήσαμε την παράσταση είπαμε ότι είναι από 4 έως 10-11 χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει και μικρότερα παιδιά και έχουν καθίσει, έχουν δει, έχουν παρακολουθήσει την παράσταση όσο καταλαβαίνουν και έχουν έρθει και μεγαλύτερα, έχουν έρθει παιδιά γυμνασίου που έχουν ενθουσιαστεί. Έχει ένα καλό αυτή η παράσταση, έχει πολλά επίπεδα νοημάτων. Δηλαδή αν έρθει ένα πολύ πολύ μικρό παιδί θα παίξει τις ώρες που είναι να παίξει, θα εντυπωσιαστεί με τις κούκλες, με τις μάσκες, με τα αντικείμενα. Και θα κρατήσει αυτό. Ένα μεγαλύτερο παιδί θα δει ότι το Αηδόνη μιλάει για ελευθερία. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο παιδί θα μπορέσει
να μπει ακόμα πιο βαθιά και να δει ότι ναι, ελευθερία είναι όμως επιλογή. Δηλαδή έχει επίπεδα και νομίζω ότι γι' αυτό και είχε επιτυχία, επειδή μιλούσε σε κάθε ηλικία σε διαφορετικό σημείο του ανθρώπου. Άρα λοιπόν κάθε παιδί, κάθε ηλικία θα πάρει αυτά που αρμόζει έτσι για την ηλικία του, και αυτό είναι πολύ επίσης σημαντικό. Και έτσι μπορούν και οι γονείς που έχουν παιδιά με διαφορά ηλικίας να φέρουν και τα δύο και να μην έχουν πρόβλημα. Ναι, είναι στο υπέροχο κείμενο του Άντερσεν, αυτό... είναι παραμύθι έτσι δομημένο. Αυτό είναι κλασικό πια κείμενο, θεωρείται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι. Έτσι είναι. Η παράσταση αυτή είναι κάθε Σάββατο? Είναι κάθε Σάββατο στις 4 στο θέατρο Αλκμίνη. Να σας πω και τους υπόλοιπους τελείως. Φυσικά, φυσικά. Έχουμε τη μουσική μας, την έχει γράψει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Είναι μια υπέροχη μουσική που μας ταξιδεύει κάθε φορά. Παίζουν τα παιδιά, οι ηθοποιοί, να τους πω αλφαβητικά. Ο Ηλίας Γκογιάνος, Βαρβάρα Πεντζερίδου, Φίλη Μαρσό και Βλάχης Χρυσικόπουλος. Και τα σκηνικά και τα αντικείμενά μας είναι από το Ρέαν Θέατρο. Και είπαμε κάθε Σάββατο στις 4, αρχές γενομένες από το Σάββατο που μας έρχεται. Ορίστε. Το Σάββατο που μας έρχεται ξεκινάτε. Ναι, ξεκινάμε το Σάββατο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, ξεκινάμε. Και πάμε τώρα στην άλλη παράσταση που επίσης έχετε κάνει και την απόδοση και τη σκηνοθεσία. Μαγεμένη ψυχή. Μαγεμένη ψυχή. Το απόδοση είναι βαριά κουβέντα. Είναι ένα κείμενο του Ρωμάνου Ρολάνου, ενός Γάλλου νομπελίστα της γενιάς του 30. Ένα υπέροχο κείμενο, με λυρικό. Σουρεαλιστικό σε ορισμένα σημεία, γιατί ήταν η εποχή του υπερεαλισμού. Αλλά μιλάει και αυτό για την ελευθερία. Νομίζω ότι είναι η χρονιά που θα μιλήσουμε μόνο για ελευθερία φέτος. Το έχουμε ανάγκη μάλλον. Τώρα στη λέξη απόδοση που είπατε, έχω κρατήσει το κείμενο του Ρωμά Ρολάν. Απλώς επειδή είναι χιλιάδες σελίδες, είναι δύο μεγάλοι τόμοι. Επιλέξατε. Ναι, έκανα μία προσαρμογή, αλλά είναι πραγματικά είναι ο λόγος του. Δεν έχουμε προσθέσει ούτε ένα και. Είναι ο λόγος του Ρωμά Ρολάν, γιατί ήθελα να ακουστεί αυτός ο λόγος. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάει για μια γυναίκα, είναι η ιστορία μιας γυναίκας της Ανέτα. Ιδωμένη από τα μάτια της Ανέτα, αυτή τη Σιλβή. Είμαστε δύο ρόλοι, δύο αδερφές, η Ανέτα και η Σιλβή. Εγώ είμαι η Ανέτα και η Σιλβή είναι η φίλη Μαρσό. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεργασίες με τη Μαρσό. Και είναι οι δύο πλευρές μια γυναίκα. Πολλές φορές όταν τελειώνει η παράσταση μας ρωτάνε ήταν τελικά η ίδια γυναίκα ή ήταν δύο διαφορετικές. Νομίζω δεν έχει σημασία η απάντηση. Σημασία έχει να βρει ο καθένας μας το δικό του σημείο μέσα σε αυτή τη γυναικεία πολύπλοκη προσωπικότητα. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο, αφού μιλάμε για τη γυναικεία προσωπικότητα, έχει πάρα πολλά πράγματα, γιατί η γυναικεία προσωπικότητα είναι σύνθετη ούτως ή άλλως από μόνη της. Έτσι, δηλαδή έχει θετικά, έχει αρνητικά, έχει πράγματα που κοντράρονται, πράγματα που πάνε μαζί, πράγματα αγαπησιάρικα, όλα μαζί αυτά. Είπατε όλο το έργο τώρα. Έτσι που χρησιμοποιήσατε, είπατε όλο το έργο. Ναι, είναι αυτό. Είναι η κόντρα, είναι η αγάπη, είναι το πάνε μαζί, είναι το ψάχνουν, είναι όλα, όλα. Όλα όπως τα είπατε. Άρα μιλάμε για ένα πολύ πολύ ωραίο, και μόνο αυτό νομίζω μας κάνει κατευθείαν να θέλουμε να έρθουμε να δούμε την παράσταση. Ξεκινάτε την πρώτη Τετάρτη του Οκτώβρη, στις 4 δηλαδή, έτσι? Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, 4 η ώρα, 4 του μηνός, 9.30 ώρα το βράδυ στο Θέατρο Αλκμίνη. Και αυτή η παράσταση θα είναι κάθε Τετάρτη του Οκτώβρη. Είναι για αυτές τις 4 παραστάσεις, γιατί είναι παράσταση που έχει και αυτή ξαναπαιχθεί. Την αγαπήσαμε πάρα πολύ, την αγάπησε και το κοινό μας και είπαμε ας την πάμε λίγο ακόμα πριν τις καινούργιες μας συνεργασίες. Γιατί αγαπάμε τα κλασικά κείμενα, γιατί αγαπάμε το ωραίο κείμενο που θέλουμε να ακούγεται. Εγώ θέλω να ευχηθώ, κυρία Ταβουλαρέα, και στις δύο παραστάσεις και φυσικά σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα, κάθε επιτυχία. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε ξανά, φαντάζομαι, με ό,τι νεότερο. Με τα νεότερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι. Γεια.